Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε και σας είπαμε ότι θα ανακαλύψουμε πώς θα ανακαλύψουμε, την αδρή κινητικότητα και πώς την καλλιεργούμε και πώς την αναπτύσσουμε μαζί με τα παιδάκια μας και παίζοντας παιχνίδια τα οποία είναι όχι μόνο ενδιαφέροντα διασκεδαστικά, είναι και σίγουρα αποτελεσματικά. Αν ανοίξετε το πλάνο, θα διαπιστώσετε ότι εγώ κάθομαι στα σκαλάκια εδώ, όχι μόνη μου. Δεν εννοώ ότι η Μαρή μου σταίζει μόνο, εννοώ και τον κύριο Χρωματιστούλη, Γελαστούλη. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ευτυχισμένος και αυτός. Και είναι και πρακτικός ο λόγος ο οποίος εξυπηρετεί κάθε φορά. Οπότε πολλά μπράβο και σε σένα που τον έφερες για μια ακόμα φορά. Και φυσικά που τηρήσαμε αυτό το ραντεβού που ανανεώσαμε με τον κόσμο που μας παρακολουθεί για παιχνίδια, τα οποία όντως δεν είναι απλά παιχνίδια, αλλά προκύπτουν και πολλά άλλα πράγματα μέσα από αυτό. Την προηγούμενη συνέντησή μας μιλούσαμε για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τη λεπτή κινητικότητα. Mm-hmm. Τώρα δίνουμε ραντεβού με άλλου τύπου εκδοχή για την αδρή κινητικότητα. Μαρή μου Σταϊζή, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι, καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι πράγματα πολύ καθημερινά που πραγματικά πρέπει να δίνουμε και βάση όμως στα παιδιά. Τώρα όταν λέμε αδρή κινητικότητα, ναι, είναι ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες κινήσεις του σώματος. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τους μεγάλους μυς. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τα μεγάλα πηδήματα, τα μεγάλα, πώς το λένε, τα μεγάλα περπατήματα, ακόμα και το να στέκεσαι. Είναι κάνεις ισορροπία. Αυτά όλα είναι αδρή κινητικότητα. Γι' αυτό και σου έχω φέρει τέτοια παιχνίδια, στα οποία το παιδί στην ουσία χρησιμοποιεί όλο το σώμα και μεγάλες κινήσεις για να κάνει διάφορα πράγματα. Τώρα όσον αφορά τα πιο μικρά, γιατί την προηγούμενη φορά που είπαμε για τη λεπτή κινητικότητα, είπαμε σκησούλες και για μωρούλικα, μωρά. Σήμερα, όταν λέμε λεπτή κινητικότητα στα πολύ μωρά, είναι πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή θα δεις αν το μωρό ρολάρει. Ναι. Θα δεις σιγά σιγά εάν θα καθίσει, αν θα πιαστεί και θα σηκωθεί, όταν θα περπατήσει. Δηλαδή, στην ουσία, αυτά τα που θα δείξουμε σήμερα είναι από 2 χρονών και μετά. Για πιο μεγάλα παιδάκια. Ναι. Γιατί στα πιο μικρά είναι αυτά τα μεγάλα βήματα που λέμε ότι κάνει ένα παιδί. Τα ανάπτυξη, τα βήματα ανάπτυξη. Σου έχω φέρει τώρα τα διάφορα. Και θα μου τα δείξει και θα τα δοκιμάσουμε. Ακόμα και αν δεν συνάδει η εμφάνισή μου, θα δείτε ότι θα τα καταφέρω. Γιατί θέλω να ανακαλύψω μέσα από τα δικά σου μάτια και μέσα από τα μάτια και των ανθρώπων που μας παρακολουθούν βήματα και απλές κινήσεις, απλά πράγματα, απλά παιχνίδια. Που μπορούν όμως και αποτελεσματικά να είναι σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτού του ποιοτικού χρόνου να περάσουμε, αλλά κυρίως με το να εντοπίσουμε αν υπάρχει κάποια δυσκολία του παιδιού μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πολλαπλή η σημασία του και σίγουρα σπουδαιότητα. Το γεγονός ότι έχουν χρώμα είναι κάτι το οποίο με κάνει να χαμογελώ. Από εκεί και πέρα όμως θα περάσουμε και καλά, γι' αυτό ελάτε στη δική μας συντροφιά. Από τι θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, όλα απλά υλικά. Βλέπω πανιά, βλέπω σαν σπόκ, σαν φουγγάρι. Αυτά ξέρεις πώς τα λένε μακαρόνια. Και τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ και στην κολύμβηση. Και στις πισίνες. Ναι. Βλέπετε ότι λέγονται μακαρόνια. Πάρα πολύ. Σήμερα είχα μια συζήτηση γύρω από τα μακαρόνια, αν είναι νηστίσιμα ή όχι. Αυτό όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό, διότι αυτά δεν τρώγονται. όχι, αλλά κάνεις ωραία γυμναστική με αυτά. Σίγουρα κάνεις. Κάνεις πολύ ωραία παιχνίδια. Σου έχω φέρει από εκεί τα κομμάτια τα παζλ, γιατί μπορείς να κάνεις βηματισμούς. Μπορείς να κάνεις με επιδηματάκια, ότι το περνάμε αυτό το στάδιο με επιδηματάκια. Επίσης, επειδή τα έχω βάλει έτσι και σαν κυκλικό, είναι ένα παιχνίδι σαν να ξεκινάμε να κάνουμε έναν ολόκληρο κύκλο δραστηριοτήτων. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσεις από εδώ και κάνεις τα βήματα και να κάνεις ισορροπία, ότι δεν πρέπει να πατήσεις έξω από το μοβ. Οπότε πρέπει να έχεις πολύ καλή ισορροπία. Είναι μια πολύ καλή άσκηση. Και σαν στάδια, βέβαια, είναι, αν το δούμε έτσι κυκλικά όπως θα έχεις τοποθετήσει, είναι μια σειρά από παιχνίδια και σαν. Όχι ακριβώς εμπόδια, σαν προκλήσεις για να τα καταφέρουμε. Survivor, πραγματικά. Λοιπόν, αγωνίσματα. Ναι, και μετά θα φτάνεις στο τέλος και κάνεις και ρίχνεις και μια μπάλα με το bowling. Επίσης, η μπάλα. Γιατί σου είπα για τα πατήματα. Επίσης, πολύ καλή άσκηση για την αδρή κινητικότητα είναι ότι έχει να κάνει με πετάω πιάνο. Οκ, ας ξεκινήσουμε. Έλα. Εντάξει, είμαστε καλά. Είσαι εκεί εσύ. Είμαστε καλά. Όπως επίσης το να προσπαθεί να βάλει μέσα στο στεφάνι την μπάλα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα εδώ όπως ξεκινήσαμε. Μπορεί να κάνεις την ευθεία. Έτσι, να περπατήσει, να κάνεις ισορροπία. Μπορεί να το κάνεις λίγο πιο δύσκολο, να είναι ζιγζάκ. Α, να το κάνεις εσύ για να το σχηματίσεις επομένως. Ναι, γιατί αυτό χρησιμοποιώ και τα πανιά. Αν τώρα κάποιος δεν έχει πανί, μπορεί να πάρει μία ταινία, μέτρο, ταινία μονοτική. Και να κάνει έτσι κάτω το πάτωμα.
Αν δεν έχει, ας πούμε, τα πανιά. Αν είναι πανί με πανί. Εντάξει. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Με την ταινία θα το βγάλουμε. Με την ταινία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βάζεις τα πανιά, μετά μπορείς να βάλεις είτε τα. Μπορείς να βάλεις μαξιλάρια, αν δεν έχεις τα παζλ. Και να πρέπει να πατάνε. Είναι ωραίο να βάζεις και καμιά ιστορία ότι είμαστε τώρα στο δάσος. Α, τέτοια λέγε μου εμένα που μου αρέσουν. Και λοιπόν, περπάτα. Βάλε με λίγο μέσα ναι, στο... γιατί τώρα και ένα παιδί τώρα του πει: έλα, πάμε να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις. Σου λέει τώρα τι. Τι λες, και ρε, να το κοιτάς, ας πούμε, κιόλας. Μπαίνεις και εσύ μέσα και λες: λοιπόν, τώρα είμαστε στο δάσος και πρέπει να περπατήσουμε πάνω σε ένα κορμό δέντρου. Οπ, περνάμε από εδώ. Να το πανί. Μετά έχει ένα ποτάμι και πρέπει να περάσουμε από τα μεγάλα βραχάκια χωρίς που να βραχείς. Χωρίς να βραχείς. Και τσουκ 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 τσουκ. Και μετά ότι πρέπει να πέσεις μέσα σε μια μεγάλη τρύπα ή σε ένα μεγάλο κορμό και να κατρακυλήσεις και παπ και να πηδάει από εδώ, από εδώ. Και ξέρεις ένα άλλο παιχνίδι να σηκωθώ να σου δείξω. Εννοείται να σηκωθούμε. Λοιπόν. Θα μαζέψω εγώ αυτά εδώ. Θα τα βάλω για λίγο στην άκρη. Εδώ τώρα. Να κρατηθείτε. Που θα έρθει το παιδί με το hula hoop, μπορείς να κάνεις επίσης πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν, να ξέρετε, άμα με βλέπετε και κάνεις αυτή την κίνηση και γυμνάζεσαι κιόλας. Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν το κάνω τώρα. Μπορείς να κρατήσεις έτσι αυτό ναι. Και να πρέπει το παιδί να περάσει μέσα από το hula hoop χωρίς να ακουμπήσει πουθενά. Δηλαδή να πρέπει να περάσει χωρίς να ακουμπήσει τα πλάγια. Θα μ' αρέσουν. Το οποίο ξέρεις, είναι τρομερό τους και επίσης ένα πολύ ωραίο είναι να κρεμάσεις εδώ και ένα καμπανάκι. Ότι δεν πρέπει σε να ακουμπήσουμε. Και το βάζεις έτσι. Τσακ. Ένα άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι, άμα είναι και, έτσι, και πιο μεγάλη οικογένεια, αλλά και τρία άτομα το κάνουν. Είναι να περάσει, να ρίξει την μπάλα από μέσα. Μπράβο. Αυτό που λέγαμε πριν. Ή να έτσι. Πρέπει έτσι, μπράβο. Ή έτσι, τσουκ, και να περνάει. Εδώ αυτά μέσα... είναι τρομερές ασκήσεις. Τι ακούω εδώ μέσα, Μαρή. Έχει να κάνει θόρυβο αυτό. Καλέ, τι ωραίο που είναι αυτό. Τέλειο δεν είναι. Είναι τέλειο. Έχω ενθουσιαστεί. Με πας πολύ πίσω στον χρόνο και με δαχτυλίδι, να ξέρετε. Καλά, είσαι σερβαστικό. Είμαι πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα συγκρατηθώ όμως γιατί μιλάμε για τους μικρούς μου φίλους και θέλω να μάθω. Και αυτό αδρεί κινητικότητα. Καλά, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο. Ένα άλλο πολύ ωραίο είναι όταν είναι τρία άτομα μαζί. Το πιάνουν αυτό, δες, δώσ' μου το χέρι σου. Ναι. Πιάνομαστε και πρέπει χωρίς να αφήσουμε χέρια να περάσει ένας-ένας μέσα από το στεφάνι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δύσκολο. Και πρέπει να, και ο ένας να βοηθάει και τον άλλο. Μισό λεπτό. Να είναι το στεφάνι, ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο hula hoop. Να, σαν αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι λίγο πιο μεγάλο από αυτό που κρατάω. Ωραία. Και πρέπει, όπως κρατάνε, έτσι. Τώρα είμαστε δύο. Είναι, πρέπει να είναι τρεις και πάνω. Ωραία. Ας για να γίνει. Ένα... Μπράβο. Ωραία. Θα ναι. Πρέπει να περάσεις χωρίς να αφήσεις το χέρι που κρατάς και τον κανενός από εμάς. Δηλαδή, αν κρατάει, να περάσεις πόδι και να περάσεις σιγά-σιγά και μπράβο. Το σώμα. Μπράβο. Χωρίς να αφήσεις χέρι και μετά θα έρθει αυτό σε μένα. Τσακ. Έτσι θα έρθει, τσακ, και θα πάει εδώ και θα πάω εγώ μετά. Αυτό θέλει μαγιά. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Είναι και πάρα είναι, πολύ ωραίο. Και είναι και πολύ ωραία άσκηση γνωριμίας στην τάξη. Στις πρώτες τάξεις, ναι, τι ναι, ωραίο. Και στα μικρά, στο νηπιαγωγείο. Γιατί στην ουσία, ξέρεις, κρατιούνται ναι. Και το ένα πρέπει να βοηθήσει το άλλο. Γιατί πρέπει να σκύψεις και λίγο. Για να περάσεις και μπορείς και με το χέρι να το σηκώσεις λίγο. Σαλές, ναι. Και είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να έχει τόσο μεγάλη γκάμα αξιοποίησης τελικά και χρήσεων πολλαπλών. Βέβαια. Το υλικό αυτό που είναι απλό, εκεί είναι τα υλικά που επίσης είναι απλά και είναι και πράγματα τα οποία και δεν κοστίζουν πολύ και είναι και ανεκτήμητης αξίας τελικά τα αποτελέσματά ναι, του. Και θα παίζει και πιο μεγάλο. Και δηλαδή κάνεις μια επένδυση από την οποία το παιδί τη χρησιμοποιεί. Επένδυση. Ναι, λέμε τώρα. Και ναι, δεν ναι, είναι και βαρύ ναι. Κιόλας, ναι. Λοιπόν, το άλλο είναι το πολύ ωραίο παιχνίδι, το bowling. Το ξέρεις το bowling. Ναι, αλλά δεν τα πήγαινε ποτέ καλά, οπότε θέλω να μην το ξέρω. Θα το δοκιμάσεις. Θέλω. Να κάνεις ένα strike. Λοιπόν, θα το ήθελα. Συνήθως είμαι στο σπέρ, πώς λέγεται αυτό που. Βγαίνουν γαλοπούλες και από την χάνεις. Πάρα πολύ άσχημο. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ καλή ανδρική κινητικότητα. Και κοίταξε εδώ που πρέπει να βάλει και τα χεράκια και τα δαχτυλάκια του μέσα. Μπράβο. Για... Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ έχει και λεπτή κινητικότητα γιατί για να τα στερεώσεις μετά. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να πας κανονικά να παίξεις, αλλά για να τα στερεώσεις θέλει λίγο μια λεπτή κινητικότητα να υπάρχει και αυτή. Δηλαδή, εδώ είναι ένα παιχνίδι που βλέπεις και τα δύο στο παιδί. Έλα, για πάμε. Αν δεν περιμένουμε. Παιδιά, ναι. Εντάξει, είναι πολύ κοντινό και νομίζω ότι πιθανότητες δεν είναι. Έλα, πάμε, θα τα καταφέρει. Ωραία. Σε πιστεύω. Πάμε. Παιδιά, ένα χειροκρότημα στην παρουσιάστρια. Είναι η απόλυτη ευτυχία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταρρύπτονται όλοι αυτοί οι μύθοι. Με έτσι. Ακολουθούσαν για χρόνια. Το κάναμε το strike. Ότι δεν μπορώ να τα πάω καλά στο bowling. Παίζουμε μπαλά, τι γίνεται, το βλέπετε όλοι εσείς. Λοιπόν, και είναι ένα πολύ, σου λέω, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με το παιδί.
Καλά, παίζεις και εσύ εννοείται, έτσι. Στα χάλασα όλα τώρα. Όχι, όχι, δεν μου χάλασες τίποτα. Λοιπόν, το bowling. Τώρα, σε αυτά εδώ. Εδώ θέλω να σε δω. Λοιπόν, φαντάσου ότι αυτά είναι βραχάκια. Ορμητικά νερά κυλάνε ανάμεσά τους. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να αφήσεις να βραχείς και να γλιστρήσεις. Θέλω να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη και να περάσεις μέσα σε. Πόσο χρόνο, ο χρόνος είναι χρήμα, αλλά δεν είναι τώρα αυτό που θέλω να δώσουμε έμφαση. Θέλω να σε δω. Θέλω να φτάσεις κοντά μου, σε περιμένω. Η θάλασσα και τα ορμητικά νερά και βλέπεις. Μένετε το σκηνικό αυτό και εσύ είσαι μέσα σε ένα. Πού την έχουμε τώρα, σε μια. Είσαι έτοιμη, εντάξει. Ζούγκλα. Λοιπόν. Θέλω να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη, να ακολουθείς τη φωνή μου, τις οδηγίες μου και να κοιτάζεις ακριβώς το πού θα πατήσεις. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε, πάμε, έλα. Τα πας πάρα πολύ καλά. Μπορείς να έρθεις κοντά μου. Λίγο έμεινε. Συγχαρητήρια. Μπορείς να σε αγαπώ. Πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Αν δεν μπαίξεις με το παιδί. Αν δεν μπαίξεις, αν δεν τζαλαγαδείς. Δηλαδή αυτό είναι στην ουσία. Τώρα, άμα καθόμασταν και σου έλεγα αυτά, κάνουμε αυτά, αυτά και αυτά, ούτε εσύ θα εμπνεώσουν. Θα σε άκουγα όμως. Εντάξει, θα με άκουγες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι το ωραίο. Να δείξουμε στους γονείς και όχι μόνο στους γονείς, όποιος θέλει να ασχοληθεί με το παιδί, πρέπει να παίξεις. Να τζαλακωθείς. Να μπεις και εσύ μέσα. Και ξέρεις τι, αυτό σκεφτόμουν τώρα την ώρα που οδηγούσα και ερχόμουν να λέω. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Εμείς η μεγάλη ανδρική. Εννοείται. Εμείς η μεγάλη ανδρική κινητικότητα. Ναι. Ούτε... Μόνο αν κάνεις ένα άθλημα ή ασκείσαι. Αν όχι. Όχι η κινητικότητα, ούτε ανδρική. Αδράνεια. Αδράνεια. Μπράβο. Αυτό. Οπότε, να μια ωραία ευκαιρία με το παιδί. Και άλλη ευκαιρία θέλω να μου δώσεις. Λοιπόν. Με τα μακαρόνια. Λοιπόν, τώρα τα μακαρόνια. Εδώ αυτά τα μακαρόνια. Τι να φανταστούμε ότι είναι αυτά τώρα, πυλές και να μην ακουμπήσουμε. Ή σπηλιές που πρέπει σπηλιές, να περάσουν σπηλιές. Από κάτω. Ένα άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι, στο είχα στείλει και στο. Θυμάσαι στο βίντεο που σου είχα στείλει. Το οποίο ναι, τα βίντεο πάρα και. Πολύ πλάκα αυτό. Αυτό το κρατάς ίσιο εδώ. Ωραία. Πάλι θέλει τρία άτομα. Γιατί πρόσεξε τι γίνεται. Αυτό το κρατάς έτσι εδώ. Τα κρατάς. Αυτά τώρα. Επειδή κάναμε παιχνίδια. Ναι, okay, ναι, okay. Λυγίζουν. Κανονικά είναι. Όταν τα αγοράζεις είναι ευθεία. Είναι ίσια. Λοιπόν, πρόσεξε τι κάνεις. Και είναι άλλος ένας εδώ. Και πρέπει να το αφήσεις. Όχι, δεν θα το κάνω, δεν θα το κάνω τώρα. Οκ, okay, γιατί βάλανε και μουσική ανάλογη. James Bond. Μας αλλάξανε, λοιπόν. Τώρα είναι Ben Hill. Εύκολα. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, και αυτό πρέπει. Έπρεπε να φέρει καλόν έναν εδώ να παίξουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το. Φωνάξε τη Μαρία. Τον Τάσο. Τάσο, άφησε την κάμερα, Κέλλη. Ωραία, ο Τάσος δεν μπορεί να φύγει. Φωνάξε τη Μαρία την Παυλάκη. Λοιπόν, πρόσεξε τι κάνεις με αυτό. Τα κρατάς και πρέπει να το αφήσεις και να πας να πιάσεις το άλλο. Κατάλαβες. Αλλά πρέπει να είναι και εκεί άλλος ένας. Τώρα με δύο είναι πιο δύσκολο. Κατάλαβες. Όχι θέλει... όμως ακατόρθωτο. Θέλει άλλον έναν εκεί που το αφήνεις και εγώ το έρχομαι και πιάνω αυτό και εσύ πας εκεί. Α, και πρέπει να αλλάξουμε θέση. Κατάλαβες. Ωραία, κοίταξε τι θα κάνουμε. Έλα. Θα το δοκιμάσουμε. Ο επιμένων και ο τολμών. Μαρία, έλα σε παρακαλώ. Δεν έχουμε ένα τρίτο. Α, μην έρχεσαι, μείνε. Λοιπόν, περίμενε, ας κάνουμε κάτι μαζί. Να έρθω εγώ από εδώ. Θα πρέπει να έρθω από εδώ και να πάω εγώ από εκεί. Ένα, δύο, τρία. Το είδατε και ένα ψηλοτάκουνο. Λοιπόν, ο Θεός θα με βοηθήσει να τα ξανακαταφέρω. Έλα. Διότι εδώ δίνεται μάχη. Ένα, δύο, τρία. Ω, παραλίγο. Μαρή, γιατί δεν το δίνεις. Θα κάνει, κακομή. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι τρομερά διασκεδαστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όχι μόνο και όταν αυτό. Είναι και πιο μεγάλος κύκλος, είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί πρέπει να τρέξεις και πιο γρήγορα. Και μπορείς να αλλάξεις και θέσεις. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είμαστε τέσσερις αυτή τη στιγμή Πράγμα. Και είμαστε γύρω-γύρω, και είμαστε μια τετραμελής οικογένεια. Έτσι. Και έχουμε το σπόγκο μας, το μακαρόνι μας, εδώ πέρα, το σφουγγαράκι μας. Αυτό έχουμε πει κανονικά είναι. Στέκεται αυτό. Στέκεται. Ναι. Ωραία. Μπορούμε να αλλάξουμε θέση και να πάμε. Έλα στη θέση μου. Μπορούμε να το δώσουμε για άλλα μηνύματα και άλλα νοήματα. Εννοείται. Ναι, καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Ή ένα σκηνή και πρέπει γρήγορα να φτάσουμε. Ναι. Καλά, έτσι μπορώ. Μ' αρέσει. Είναι συναρπαστικές ιστορίες οι οποίες εξελίσσονται μπροστά μας και μπροστά σας φυσικά. Και αυτός ο κόσμος εδώ είναι ένας μαγικός κόσμος. Θέλει φαντασία. Θέλει φαντασία και αγαπά τη φαντασία. Πάμε στα πανιά. Τα πανιά τα οποία δημιουργούν κύματα, ταλαντώσεις, ό,τι θέλετε μπορεί να δημιουργήσουν. Τα πανιά τώρα, περίμενε να δεις. Στα πανιά μπορείς να κάνεις κύκλο. Μπορείς να φτιάξεις έναν κύκλο. Και μια καρδιά μπορείς να φτιάξεις, αλλά δεν πειράζει. Τι ωραία θέματα είναι αυτά, τι ωραία πράγματα. Μπορείς να φτιάξεις. Ότι τώρα, ας πούμε, αυτό που λέγαμε, στη ζούγκλα ή μπορεί να φύγεις από τη ζούγκλα και να έχεις βρεθεί στην έρημο και να πρέπει να ανέβεις μια μεγάλη σκάλα και να πρέπει, ας πούμε, να κάνεις ισορροπία και στην άλλη φορά να πρέπει να κάνεις κουτσό, ας πούμε.
Και έτσι το παιδί, ξέρεις, μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Επίσης και με χέρια, ε! Περίμενε. Να πιάνουν τα πόδια και να είναι τα χέρια κάτω. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Όχι, όχι, να είναι έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ωραίο, είναι έξυπνο. Να κάνετε τέτοια, είπαμε. Λοιπόν, θα έρθω μια μέρα και θα φοράς φόρμα να κάνουμε διάφορα. Και σήμερα ήταν έτσι, αλλά δεν μπορούσα. Ήταν τα θέματα, ξέρεις, πολλαπλά. Εννοείται. Είμαστε μια πολύ σχηδή εκπομπή. Και τον κύκλο, έτσι. Να κάνεις το γύρω-γύρω-γύρω. Τον κύκλο. Ό,τι έχει να κάνει με ισορροπία, ό,τι έχει να κάνει με μεγάλα βήματα. Ό,τι έχει να κάνει με πηδηματάκια, γιατί και αυτό μπορείς να το κάνεις με πηδηματάκια. Και να αφήνεις και τα κενά ανάμεσα στο να είναι και μια μεγαλύτερη απόσταση. Οπότε πάει διαβαθμισμένα ενδεχομένως. Και να σου πω πιο κάτι, κοντά, πιο μακριά. Ακόμα και αν είναι ένας γονιός δεν θέλει να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, που είναι πολύ εύκολη και πάρα πολύ ωραία, θα περάσει και αυτός πολύ ωραία. Ευχάριστο. Ναι. Αδρή κινητικότητα μπορεί να κάνει ένα παιδί στο πάρκο. Στις κούνιες. Ναι. Ειδικά τώρα πια που έχουν γίνει, έχουν βάλει, εντάξει, έχει γίνει φανταστική δουλειά, έτσι, έχουν βάλει φανταστικά πράγματα στα πάρκα και στις κούνιες. Και πραγματικά εκεί είναι η αδρή κινητικότητα, είναι όλοι εκεί μαζεμένοι. Γιατί είναι η κούνια, είναι να σκαρφαλώνουν, είναι η τσουλήθρα, όλα αυτά είναι αυτό, είναι αδρή κινητικότητα. Δεν μιλάω, γιατί η τελευταία φορά που πήγα σε κούνιες είναι πολύ μακρινή. Γι' αυτό καλά, εντάξει, ναι, και εγώ αν δεν είχα παιδί δεν θα πήγαινα στις κούνιες. Σωστά, ναι, αλλά είναι σημαντικό να το λέμε αυτό και να το ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι αυτό που μας έλεγε η Μαρή προηγουμένως. Ιδέες, προτάσεις για την αδρή κινητικότητα και βλέπετε πώς και με μια παρέα παιδιών μπορούμε εμείς να κάνουμε ακόμα και την αυλή του σπιτιού μας και το χώρο μας ή και σε ένα άλλο χώρο που ξέρουμε τα παιδάκια μας είναι προστατευμένα, να δημιουργήσουμε εμείς μορφές και ιδέες παιχνιδιών ή σε ένα πάρτι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γιατί λοιπόν να ανησυχούμε και να σκεφτούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Βρεβάστε μουσικούλα στα παιδάκια σας και δώστε τους. Ρυθμίζουμε τις οδηγίες, δίνουμε τους κανόνες σε εισαγωγικά και αφήνουμε τα παιδάκια μας με τη φαντασία και σίγουρα με τη δική μας καθοδήγηση να περάσουν όμορφα και να γυμναστούν και να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα αυτή, την αδρή κινητικότητα. Τι ωραίες εικόνες και περνάνε και καλά. Μα τέλεια περνάνε. Δεν το συζητώ. Και σου λέω και στο τέλος τους βάζεις ότι πρέπει να ρίξουν και στο bowling τις κορίνες. Και πόντι και δεν ξέρω τι και γίνεται χαμός. Τέλεια είναι και μπορούν να μοιραστούν και σε ομάδες όπως είναι αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε στη τηλεόραση δηλαδή, αλλά με έναν άλλον τρόπο, πολύ πιο ενδιαφέροντα. Και με τα πανιά μπορείς να ντυθείς κιόλας, θέλω να σου πω. Δηλαδή τα φοράς και είσαι στη ζούγκλα. Τα φοράς και είσαι στην έρημο. Είναι, δηλαδή το τα πανιά είναι του θεατρικού παιχνιδιού, είναι εντάξει, τα χρησιμοποιείς παντού. Πολλαπλά. Και τα φοράς κιόλας. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό τα έχουμε. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτή τη συνάντησή μας και για κάθε συνάντησή μας που πλημμυρίζει στο πλάτο του καλού μεσημεριού και φυσικά τους τηλεοπτικούς δέκτες και τα σπίτια όλων των ανθρώπων με θετικότητα, με ωραία ενέργεια, με ωραίες προτάσεις, με πόλη και φαντασία και με αυτόν τον ωραίο, απλό, αλλά αληθινό τρόπο μας τα λες και τα νιώθουμε και τα αισθανόμαστε και τα κάνουμε κτήμα μας. Και αυτό το οποίο προκύπτει κάθε φορά σε κάθε μας συνάντηση είναι ότι δεν χρειάζεται τρομερό κόπο, γνώσεις, χρειάζεται φαντασία. Να τσαλακωνόμαστε, να αφιερώνουμε χρόνο ποιοτικό με τα παιδάκια μας και από εκεί και πέρα όλα έρχονται. Πες μου πότε έρχεται και η επόμενη συνάντηση και πού. Λοιπόν, αύριο έχουμε στις μινιατούρες θεατρικό παιχνίδι, όπως λέω για τα πανιά, και έχουμε τα τέσσερα στοιχεία που είναι η φωτιά. Και την Τρίτη στις μινιατούρες θα κάνουμε αδρή κινητικότητα. Τέλεια. Και κάθε Δευτέρα και Παρασκευή είμαι και στη Σπύρα που κάνω θεατρικό παιχνίδι. Και τι δεν κάνεις, κάνει ωραία πράγματα όμως. Βλέπετε τη σελίδα της Μαρή στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα της. Εμείς θα ξαναδώσουμε ραντεβού και επειδή εντόπισα και κάτι με ζυμαράκια και με τέτοια ωραία πράγματα του Messi Play που επίσης αγαπώ, νομίζω ότι θα έχουμε ένα ακόμα ραντεβού. Μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ.